θα σου πω με κίνδυνο να είμαι εκτός της εθνικής γραμμής όπως εκφράστηκε από την κυβέρνηση. Και δε, παρότι δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί ήδη η κοινή γνώμη είναι μοιρασμένη στα social όπως διαβάζω και βλέπω, ετούτης η αντικειμενική μου άποψη είναι η εξής, ότι η Τουρκία αναβαθμίστηκε αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Αναβαθμίστηκε και θα εξηγήσω γιατί. Πρώτον, κερδίζει την ανοχή, αν όχι τη συμμαχία της Ρωσίας. Γιατί η Ελλάδα πλέον δεν χαρακτηρίζεται απλά αντίπαλος της Ρωσίας. Ήμασταν αντίπαλοι γιατί εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Άρα αντίπαλοι. Αλλά δεν ήμασταν εχθροί με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή είμαστε εχθροί με τη Ρωσία. Εχθροί γιατί, επειδή στείλαμε τα όπλα στην Ουκρανία. Απευθείας. Ναι, και το δήλωσαν. Ότι όποιος στέλνει απευθείας όπλα είναι εχθρός. Θα μπορούσαμε, όπως μου είπε, εν ενεργεία αξιωματικός μας, στρατηγός δηλαδή, μου είπε ότι θα μπορούσαμε να τα στείλουμε στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, όπως έκανε η Πολωνία, που είπε τα αεροπλάνα τα μήκο και είναι στη διάθεση του ΝΑΤΟ στην Γερμανία να ελιμενίζονται, και αερολιμένοι που λέμε, δηλαδή να είναι εκεί στο αεροδρόμιο, και να μου αντικαταστήσει, λέει, αυτά τα αεροπλάνα, λέει η Πολωνία πολύ έξυπνα, με καινούργια αμερικάνικα F-35 ή τέλος πάντων νέα τεχνολογία. Δηλαδή, ακόμα και η Πολωνία. Αρνήθηκαν οι Αμερικάνοι, βεβαίως, έξυπνα. Όχι, αρνήθηκαν. Αλλά λέω πώς το χειρίστηκε η Πολωνία, έτσι. Ναι. Ούτε αυτό εμείς δεν κάναμε. Τώρα, έχουμε απέναντί μας στον αναθεωρητισμό της όχι μόνο την Τουρκία, αλλά ενδεχομένως και τη Ρωσία, η οποία δεν θα το ξεχάσει αυτό που κάναμε ποτέ. Και ενδέχεται ή να αναγνωρίσει για το δικό της συμφέρον κάποια στιγμή την Βόρεια Κύπρο, που δεν μας αρέσει, και ενδεχομένως να δείχνει ανοχή στα διάφορα αναθεωρητικά που λέει η Τουρκία και στη Θράκη και για το Αιγαίο και το πάει λέγοντας. Και να μας λέει και η Ρωσία βρείτε τα, όπως θα μας λέει και το ΝΑΤΟ, που ήδη μας λέει βρείτε τα, το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία λοιπόν έχει την ανοχή της Ρωσίας. Έχει πάρει δύο φορές την ευγνωμοσύνη του Ζελένσκι, γιατί πούλησε, δεν χάρισε drones, αυτά τα Bayraktar, σημαίνει σημεοφόρος. Έχει πάρει τα εύσημα της Γερμανίας, γιατί είναι γνωστή η φιλότουρκη η Γερμανία, έχει πάρει τα εύσημα της von der Leyen, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καμία μομφή από το ΝΑΤΟ, γιατί λέει τάχα μου έκλεισε τα στενά, αλλά κατόπιν εορτής. Επομένως έχει βγει πολλαπλώς κερδισμένη. Αυτή τη στιγμή είναι ο διάβλος επικοινωνίας των αποκλεισμένων πιο παλιά του Ιράν, που συνεχίζει το Ιράν αναποκλεισμένο. Οπότε το Ιράν επικοινωνεί με τον έξω κόσμο μέσω Τουρκίας. Και τώρα πλέον θα επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και η Ρωσία. Αυτό σημαίνει τεράστια δισεκατομμύρια καθημερινά στα ταμεία της Τουρκίας. Μετά γι' αυτό η Τουρκία όλο πτωχεύει και δεν πτωχεύει τελικά, διότι υπάρχει μαύρο χρήμα που κινείται υπόγεια, παγκόσμιο μαύρο χρήμα. Έχει αναβαθμιστεί σε θέμα, μην ξεχνάμε, αύριο έχουμε τη συνάντηση στην Ατάλεια των δίπλωμων εξωτερικών. Στην Ατάλεια γίνεται, όχι κάπου αλλού. Ακριβώς. Έτσι, στην Τουρκία λοιπόν, σε τουρκικό έδαφος, αναβαθμίζεται στον πρώτο επίσημο διαμεσολαβητή. Mediator, όπως λέμε στην ορολογία. Αυτό την αναβαθμίζει λοιπόν σε αξιόπιστη και φανταζόμαστε ότι αν είχαμε πάρει τέτοια πρωτοβουλία εμείς ως Ελλάδα και λέγαμε ότι να γίνει εδώ στην Ελλάδα να συναντηθούν, ο Λαυρός δεν θα έρχονταν, διότι είμαστε ορίστευτη χώρα πλέον.